Για ένα μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού, όλα οι λεπτομέρειες φαίνονταν να πηγαίνουν στραβά. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει πολλές φορές φέτος. Ανησύχησε καθόλου σε αυτό το σημείο? Sí, es verdad, es verdad que cuando no haces gol, te creas ocasiones. Πράγματι, πάντα όταν καταφέρνεις και δημιουργείς πάρα πολλές ευκαιρίες, κάποιες από αυτές καθαρές, και δεν μπορείς να πετύχεις τον γκολ. El rival que también juega, que era, no era semifinal, era una final, porque prácticamente estás en. Έχοντας από την άλλη έναν αντίπαλο, ο οποίος και αυτός είναι εδώ πέρα για να δώσει τα πάντα, γιατί και για τις δύο ομάδες αυτός δεν ήταν απλώς ένας ημιτελικός, ήταν ουσιαστικά ένας προώρος τελικός, μπορούμε να πούμε, από τη στιγμή που ήταν ένα μονό παιχνίδι. Και en una pelota quieta recibimos gol. Οπότε όταν έχεις ζήσει όλα αυτά και δέχεσαι και ένα γκολ από αποστατική φάση, από ένα corner. Pero lo importante que el equipo no se vino abajo. Tuve un poco de lapso, un poco quizá un poco de ángel, de nervio. Σίγουρα μετά για μια μικρή περίοδο σου έρχονται δεύτερες σκέψεις, υπάρχει μια ανησυχία, ίσως κάποια ανασφάλεια, αλλά σε κάθε περίπτωση το πιο σημαντικό είναι ότι σε αυτές τις στιγμές η ομάδα μου δεν τα παράτησε ποτέ. Que mostró el carácter y la personalidad. Έδειξε χαρακτήρα, έδειξε προσωπικότητα. Con algunos cambios que hicimos, el equipo respondió. Και νομίζω ότι από τη δικιά μας την πλευρά προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε την ομάδα με κάποιες αλλαγές οι οποίες γίνανε και οι οποίες βοηθήσανε, και οπότε είδαμε ότι η ομάδα αντέδρασε πάρα πολύ καλά. Αν δούμε και τα δύο παιχνίδια, πέρασε η καλύτερη ομάδα, αλλά θα τη χαρακτήριζε μια πρόκριση η οποία είναι ποιότητας ή χαρακτήρα, δεδομένου ότι έτσι όπως εξελίχθηκαν και τα δύο μάτς, με το junto, πρώτο παιχνίδι, το γκολ στην τελευταία φάση και τώρα την ανατροπή. Todo junto, Θα έλεγα και τα δύο. Είναι ένας συνδυασμός των δύο παραγόντων. Solo con calidad, con ποιότητα, no ganas partido. Και αυτό γιατί από τη μία, μόνο με την ποιότητα δεν καταφέρεις να κερδίσεις παιχνίδια. A veces quizá es más importante el creer, las ganas, el corazón. Μερικές φορές δηλαδή παίζει σημαντικότερο ρόλο η καρδιά, το πάθος, η θέληση. Que los muchachos lo mostraron y trabajan, se lo merecen porque trabajan mucho. Και νομίζω ότι αυτό σήμερα το δείξαν οι ποδοσφαιριστές και είναι κάτι το οποίο πραγματικά το αξίζουν, γιατί δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά. Hicimos un paso más para nos metimos en la final, que es importante. Κάναμε λοιπόν το πρώτο βήμα, είμαστε στο τελικό, κάτι το οποίο το θέλαμε πάρα πολύ, πολύ σημαντικό. Ahora seguir trabajando. Ωστόσο, απλώς έχει γίνει το πρώτο βήμα, δεν θέλουμε να μείνουμε σε αυτό. Descansar jugadores que están vienen con muchos partidos. Θα πρέπει τώρα να γίνει μια πάρα πολύ καλή αποκατάσταση των ποδοσφαιριστών. Έχουμε αρκετούς οι οποίοι προέρχονται από πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Και πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, να προσπαθούμε να βελτιώνουμε καθημερινά την ομάδα. Αυτή είναι και η επόμενη ερώτηση. Πόσες εντός εισαγωγικών πληγές αφήνουν αυτά τα μάτς, αυτό το σερί των αγώνων στην ομάδα από πλευράς τραυματισμών και κούρασης? Sí, tenemos que ver cómo terminaron algunos jugadores. Ναι, σίγουρα πρέπει να δούμε την κατάσταση που βρίσκονται κάποιοι ποδοσφαιριστές, πώς τελειώσαν δηλαδή τον αγώνα. Όχι μόνο de cansancio, sino de algún micro problema. Όχι μόνο όσον αφορά την κόπωση, η οποία είναι σίγουρα και είναι πολύ συσσωρευμένη, αλλά και κάποια μικροπροβλήματα τραυματισμού τα οποία μπορεί να υπάρχουν. Και no, esto no es solo un tema de edad. También los jóvenes se cansan. Και αυτό γιατί, παρόλο που μπορεί να μην το πιστεύουμε πολύ, δεν είναι μόνο ένα θέμα ηλικίας. Αυτό είναι θέμα ολονών. Όταν συσσωρεύονται τα παιχνίδια, ακόμα και οι πιο νέοι κουράζονται. No hay que confundirse con 35 años, uno se puede cansar más que con uno 19. El cansancio es el mismo para los dos. Η κόπωση λοιπόν είναι η ίδια, είτε μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή 19 χρονών, είτε μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή 35 χρονών. Por eso tenemos que trabajar, γι' αυτό και πρέπει να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό το κομμάτι, να γίνει καλή ξεκούραση και να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται για τον επόμενο αγώνα. Ήσουν ένας ποδοσφαιριστής με μεγάλη ένταση και με μεγάλο πάθος. Στο τέλος είδαμε να πανηγυρίζεις μαζί με τους ποδοσφαιριστές. Παρηγύρισες σαν προπονητής ή σαν ποδοσφαιριστής? El jugador nunca muere dentro de uno. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να πούμε είναι ότι ο ποδοσφαιριστής ποτέ δεν πεθαίνει σε κάποιον ο οποίος έχει παίξει ποδόσφαιρο. El jugador morirá cuando muera realmente. Ο ποδοσφαιριστής μέσα μου θα πεθάνει μόνο όταν θα χτύπα ξύλο, πεθάνω. Αλλά seguramente estoy en otro rol ahora. Σίγουρα βέβαια από τη δικιά μου πλευρά καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο ρόλος που έχω αυτή τη στιγμή. Pero no es tanto la alegría por mí, sino por los jugadores, por los muchachos. Αλλά πραγματικά όλους αυτούς τους πανηγυρισμούς δεν τους έκανα για μένα, τους έκανα γιατί πραγματικά το αξίζουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Trabajan mucho, escuchan. Δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά, ακούνε αυτά τα οποία έχουμε να τους πούμε. Y me alegro por la gente que es PAO, αλλά que es PAO de verdad, no esa que son. Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ για όλους αυτούς οι οποίοι είναι PAO πραγματικά. Porque ahora que estoy dentro veo cuánta gente es PAO de verdad y cuánta gente
piensa que es Pau y no es Pau. Γιατί αυτό που βλέπω τώρα, όντας από μέσα, βλέπω πραγματικά ποιοι είναι Pau και ποιοι λένε ότι είναι Pau και νομίζουν ότι είναι Pau, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι.